Και το πρώτο θέμα που συζητήσαμε ήταν το θέμα της εκδίωξης των πολιτιστικών και των αθλητικών συλλόγων από τις εγκαταστάσεις του Δήμου. Ζήτησα να συζητηθεί το θέμα και να δοθούν εξηγήσεις. Γιατί συνέβη δηλαδή να φύγουν σύλλογοι όπως είναι η Τερψυχώρη, η Ρέα, τα παιδιά από την κολύμβηση, από το τένις. Και ζήτησα να επικρατήσει η αλήθεια και να μην λέγονται ψέματα από τη μεριά της μειοψηφίας, της πλειοψηφίας, ούτε να λέγονται μισές αλήθειες, γιατί αυτό συμβαίνει. Και εγώ είμαι πάρα πολύ προσεκτικός και είπα μακάρι να επικρατήσει αυτού του τύπου η συμπεριφορά και στην πλειοψηφία. Δηλαδή, δεν είναι αλήθεια, βλέπετε πως το προσέχω, δεν λέω ότι κάτι έχει σχέση με το ψέμα, δεν είναι αλήθεια αυτό που είπε ο κύριος Πνευματικός, ότι ξεκίνησε το ζήτημα των συλλόγων πρόσφατα από δημοσίευμα που είδε σε κάποιο blog. Γιατί το θέμα αυτό ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ο κύριος, ο πρόεδρος του ΚΕΠΑΠ, άρχισε και συζητούσε με τους πολιτιστικούς συλλόγους, ο κύριος Λαμπρινός, για το θέμα της πληρωμής στον Δήμο των μέρους των συνδρομών που εισπράττουν αυτοί οι σύλλογοι. Επίσης, δεν είναι αλήθεια αυτό που είπε ο κύριος Πνευματικός, ότι ο Δήμος ξοδεύει 60.000 ευρώ για το κολυμβητήριο και κάποιοι άλλοι κάνουν δουλειές, εισπράττουν χρήματα, έχουν μαγαζιά κτλ. Γιατί? Για τη χρονιά που πέρασε, ο Δήμος δεν έβαλε 60.000 πετρέλαιο για το κολυμβητήριο να θερμάνει την πισίνα, από ότι ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου της Κορίνθου είπε δημοσίως και από ότι και εμείς το ξέραμε και το ξέρουμε από άλλες πηγές, ο Ναυτικός Όμιλος έβαλε όλο το πετρέλαιο της χρονιάς και ούτε ένα λίτρο δεν έβαλε ο Δήμος. Αν χρέωσε στο κολυμβητήριο πετρέλαιο, να μας το δείξει, να μας φέρει τα τιμολόγια. Γιατί η άλλη πλευρά έχει τιμολόγια, τα οποία φυσικά τα καταθέτει και στην εφορία όπως έχει υποχρέωση με τις οικονομικές καταστάσεις. Άρα, δεν ήταν το θέμα του κόστους η αιτία του κόστους για το Δήμο. Η αιτία που ανάγκασε τον κύριο Πνευματικό να διώξει τους συλλόγους, ορισμένους συλλόγους. Ούτε είναι αλήθεια ότι τα στάδια είναι ανοιχτά. Γιατί λέει τη μισή αλήθεια. Είναι ανοιχτά για αυτούς που έχουν αθλητικές υποχρεώσεις, παραδείγματος χάρη να συμμετάσχουν σε αγώνες, αλλά δεν είναι ανοιχτά για τα παιδιά των δημοτών του Δήμου Κορινθίων που θέλουν να αθληθούν. Και ο Δήμος Κορινθίων πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά των δημοτών να αθληθούν. Είτε κάνουν πρωταθλητισμό, είτε όχι. Επίσης, είπε ότι διάφοροι σύλλογοι, πολιτιστικοί κτλ. Έχουν νοικιάσει ιδιωτικούς χώρους και προέτρεψε με τον τρόπο αυτό και τους άλλους πολιτιστικούς συλλόγους να νοικιάσουν ιδιωτικούς χώρους και τους άλλους αθλητικούς συλλόγους. Δηλαδή, να φύγουν από το Δήμο, οι εγκαταστάσεις να μείνουν προφανώς στον ιδιοκτήτη κατά τον κύριο Λαμπρινό, που είναι ο κύριος Πνευματικός. Έτσι δεν είπε ο κύριος Λαμπρινός. Ο κύριος Πνευματικός είναι ο ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων του Δήμου και αυτό δείχνει μια νοοτροπία με την οποία εμείς διαφωνούμε πλήρως. Ο εκάστοτε δήμαρχος είναι διαχειριστής της περιουσίας του Δήμου και αυτό έχει τεράστια διαφορά από την νοοτροπία του ιδιοκτήτη που πιθανόν έχει ο κύριος Πνευματικός ή ο κύριος Λαμπρινός. Λοιπόν, και δεν θα διώξουμε τους συλλόγους να τους στείλουμε να νοικιάσουν ιδιωτικούς χώρους και να δημιουργήσουμε ιδιωτικά κολυμβητήρια, ιδιωτικά γήπεδα τένις, επειδή θέλει ενδεχομένως κάποιος να χρησιμοποιεί με τους φίλους του μόνο τις εγκαταστάσεις του Δήμου για τις οποίες έχουν πληρώσει οι δημότες, έτσι δεν είναι. Για τον λόγο αυτό και επειδή υπάρχει η ανεπάρκεια από την πλευρά της πλειοψηφίας της Δημοτικής Αρχής, συμφωνήσαμε ομόφωνα η αντιπολίτευση και η Μίζων και η Ελλάσσον να φέρουμε το θέμα εμείς στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα υπογράψουμε όλοι και θα το φέρουμε θέμα ημερήσιας διάταξης στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, το θέμα της έγκρισης του κανονισμού του ΚΕΠΑΠ, όπου εκεί με κριτήρια, με εγκεκριμένες διαδικασίες και χωρίς τις σχέσεις του Δούνε και Λαβίν, γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα, ακούστηκε ότι ήρθαν κάποιοι σύλλογοι και προσέφεραν χρήματα κτλ. Και γίνεται ένα λυσιβερίσι τώρα. Δίνουμε, παίρνουμε κτλ. Αυτό δεν πρέπει να υπάρχει. Θα πρέπει να υπάρχει ένας κανονισμός, τον οποίο με την πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης
σύσσωμης, μίζωνος και ελάσσωνος. Θα το συζητήσουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και θα πάρουμε τις αποφάσεις που πρέπει για το καλό των δημοτών και των παιδιών τους. Γιατί και ο αθλητισμός και ο πολιτισμός είναι κάτι το οποίο είναι μια προσφορά και πρέπει να είναι μια προσφορά του Δήμου και όχι να το βλέπει κανείς σαν να είναι ιδιωτική επιχείρηση ή κερδοφόρα την οποία τη βλέπει κανείς αποκομμένη από το συμφέρον των δημοτών. Ο Δήμος δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Ο Δήμος είναι και πρέπει να είναι για τους δημότες, κατά τη γνώμη μας. Προφανώς η άποψη της πλειοψηφίας είναι διαφορετική, αλλά εμείς θα επιμείνουμε στη δική μας. Πριν φύγετε από το θέμα αυτό, βλέπουμε τώρα με τα Παύλια ότι γίνονται κάποιες διοργανώσεις, κάποια πανηγύρια, τα οποία κοστίζουν πάρα πολύ και τα οποία υπάρχει και δοσοληψία ξεκάθαρη, μια και προσφέρονται και άλλες υπηρεσίες εκτός από την λειτουργία, σε δημοτικούς χώρους. Έχουμε λοιπόν αυτή την απορία. Από την ώρα που τους πετάμε όλους έξω στους συλλόγους, γιατί διατίθενται οι δημοτικοί χώροι για κάποιους άλλους συλλόγους? Σας έχω πει και άλλες φορές ότι η Δημοτική Αρχή των Δήμων Κορινθίων λειτουργεί όχι με ισοτιμία απέναντι σε όλους, αλλά με την οτροπία των ημετέρων και των αντιπάλων. Και όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι εχθρός μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται σε έναν σύγχρονο Δήμο και εμείς θα αγωνιστούμε αυτό να αλλάξει. Και εννοείται ότι λέμε καλώς δίνονται οι χώροι, έτσι. Για να γινόμαστε να δίνονται όμως με τις ίσες ευκαιρίες μαζί με τους άλλους. Να δίνονται με ίσες ευκαιρίες για όλους. Και μια και μιλάμε για τις εκδηλώσεις, υπάρχει λίγο αναστάτωση σχετικά με τα Παύλια και κάποια έξοδα που θα μπει ο Δήμος Κορινθίων. Είστε υπέρ ή κατά αυτού, γιατί ζητάτε από πολλούς αναγνώστες να μας δηλώσει ξεκάθαρη Συμμαχία Πολιτών το αν ψήφισε ή όχι για ένα αρκετά σημαντικό ποσό για τη δεξίωση. Κοιτάξτε, εμείς ψηφίσαμε όλα τα έξοδα που έχουν προγραμματίσει για τα Παύλια, ο Δήμος αλλά και η Μητρόπολη, και επίσης ψηφίσαμε ακόμα και τις επιχορηγήσεις των πολιτιστικών συλλόγων, όλες, είναι μια πάγια τακτική μας, να ψηφίζουμε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, έστω και αν διαφωνούμε με το ύψος του ποσού που το θεωρούμε μεγάλο και το είπαμε σε μερικές περιπτώσεις, έστω και αν η πάγια θέση μας είναι διαφορετική. Εμείς θέλουμε και το ξαναζητήσαμε στην αρχή του χρόνου να γίνεται ένας ετήσιος προγραμματισμός για όλους τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους και οι επιδοτήσεις να δίνονται με κριτήρια, όπως είναι για παράδειγμα ο αριθμός των μελών που εξυπηρετούνται από το σύλλογο, η δραστηριότητα που έχουν, οι ανάγκες που έχουν κλπ. Αυτό ζητήσαμε να μπει και πέρυσι στον προϋπολογισμό και δεν έγινε αποδεκτό από την Δημοτική Αρχή. Το ζητήσαμε και χθες, να μπει στον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου για να μπει μια τάξη. Αλλά ξέρετε ότι ο λύκος στην ανεμοζάλιτα τρώει τα πρόβατα. Όταν δεν υπάρχει σύστημα το οποίο είναι αντικειμενικό και δεν χρειάζεται παρέμβαση κανενός, αλλά λειτουργεί το σύστημα ψηφισμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν χρειάζεται να παρεμβαίνει κάθε λίγο και λιγάκι ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος ή οποιοδήποτε άλλος. Για μας αυτό είναι ο σωστός τρόπος για την επιχορήγηση των συλλόγων, των σωματείων και των εκδηλώσεων που γίνονται. Σήμερα ο τρόπος με τον οποίο επιχορηγούνται τα σωματεία δεν είναι ο σωστός.